Ναι. Ονομάζομαι Μιχελάκης Μανώλης, είμαι ο καθηγητής και ο οικονομολόγος του ΕΠΑΛ Σιτίας. Είχα τη χαρά και την τιμή να συντονίσω τις δύο ομάδες του ΕΠΑΛ, οι οποίες περάσανε στον τελικό του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Young Business Talents. Είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος ξεκινάει κάθε χρόνο τον Οκτώβριο. Φέτος είχε ρεκόρ συμμετοχής. Συμμετείχαν 757, νομίζω κάπου εκεί μας ενημέρωσαν ομάδες από όλη την Ελλάδα. Και από αυτές τις 757 που αντιστοιχούν περίπου σε 2.700 περίπου μαθητές από όλη την Ελλάδα, κατέληξαν οι 75 καλύτερες να πάνε στον μεγάλο τελικό της Αθήνας που έγινε το Σάββατο 2 του Απρίλη. Σε αυτό το τελικό λοιπόν, στις 75 αυτές ομάδες, οι δύο ομάδες ήταν από το ΕΠΑΛ Σιτίας, μια μεγάλη επιτυχία για την πόλη μας και γιατί εκπροσωπεί την πόλη και γιατί εκπροσωπεί τον θεσμό του επαγγελματικού λυκείου. Τα παιδιά εδώ είχαν να ανταγωνιστούν πολύ μεγάλα λύκεια και σε αριθμό και σε ποιότητα, να το πω έτσι, και ιδιωτικά λύκεια και κολέγια, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια από όλη την Ελλάδα, και όμως καταφέρανε και πέρασαν στις 75 καλύτερες ομάδες όλης της Ελλάδας. Στον τελικό τα πήγανε πάρα πολύ καλά, εγώ πιστεύω. Δεν ξέρουμε ακριβώς τη θέση τους, αλλά αυτό δεν έχει σημασία, όπως σας είπανε, γιατί η σημασία δεν έχει το βραβείο, το έπαθλο, αλλά οι γνώσεις που αποκόμισαν. Εγώ θα ήθελα στο τέλος να ευχαριστήσω και τους χορηγούς μας, την ΑΝΕΚ, που χωρίς αυτήν δεν θα καταφέραμε να φτάσουμε στο διαγωνισμό, όπως και το ΚΤΕΛ, Νόμουλα Σιθίου Ηρακλείου, και να προτρέψω τα παιδιά των λυκείων της πόλης μας και του Γενικού και του ΕΠΑΛ του χρόνου να συμμετάσχουν σε αυτόν τον διαγωνισμό, γιατί τους δίδει μια τόσο μεγάλη εμπειρία που δεν μπορούν να την βρουν γραμμένη μέσα σε κανένα βιβλίο ή να τους την διδάξει κάποιος στη θεωρία, αν δεν το δουλέψεις και δεν το δεις στην πράξη. Οπότε να το γνωρίζουν, του χρόνου να δηλώσουν συμμετοχή. Τον Οκτώβριο θα ενημερωθούν, όπως και κάθε Οκτώβριο ενημερώνονται τα σχολεία. Ας δηλώσουν συμμετοχή, μήπως και αποκτήσουν και αυτοί τις εμπειρίες που αποκόμισαν τα παιδιά εδώ. Κύριε Μικελάκη, όσον αφορά τις ομάδες από τον Όλα Σιτίου, είχαν καταλήξει μέσα σε 70 και άλλες ομάδες από... Όχι, όχι, από τον Όλα Σιτίου ήμασταν οι μοναδικοί. Νομίζω ότι από όλη την Κρήτη και από πολλές ομάδες που συμμετείχαν αρχικά, πρέπει να ήταν πάνω από 20-25 ομάδες, κατέληξαν να συμμετάσχουν στο μεγάλο τελικό 7. Ξαναλέω, τα νούμερα αυτά δεν τα θυμάμαι ακριβώς, είναι αυτά που μας έλεγαν οι διοργανωτές. Και από αυτές τις 7 ομάδες, οι δύο ήταν από το ΕΠΑΛ Σιτίας. Είναι οι μοναδικές από τον νομό Λασιθίου που κατάφεραν τελικά να περάσουν στον τελικό. Είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο, δεν είναι απλό. Χρειάζεται επιμονή κυρίως και υπομονή. Και πίστη σε αυτό το οποίο κάνουν τα παιδιά και να γνωρίζουν ότι το κάνουν πιο πολύ για να αποκτήσουν γνώσεις και να μην πηγαίνουν μόνο και μόνο για το χρηματικό έπαθλο το οποίο προσφέρει η διοργάνωση στους καλύτερους, στους πρώτους καλύτερους. Νομίζω ότι τα παιδιά εδώ που βλέπετε είχαν πολύ μεγάλη υπομονή, να το πω έτσι, γιατί είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος, σας ξαναλέω, ότι ξεκίνησε αρχές Νοέμβρη. Οπότε είχε μια πολύ μεγάλη πορεία όλες αυτές τις εβδομάδες. Έπρεπε κάθε εβδομάδα να δουλεύουν το επιχειρηματικό του σχέδιο. Αυτό το οποίο δεν έχουμε πει είναι ότι υπήρξε μια προσομοίωση επιχειρηματικών αποφάσεων. Δηλαδή, είχαν μια εικονική εταιρεία στην οποία προσπαθούσαν να πουλήσουν δύο προϊόντα. Και έπρεπε να πάρουν όλες εκείνες τις αποφάσεις που πραγματικά παίρνει ένας επιχειρηματίας προκειμένου να αυξήσει τις πωλήσεις του, τα κέρδη του, τη συμμετομερίδιο αγοράς του, με τις διαφημίσεις, με αποφάσεις που αφορούν όλο το πλαίσιο του marketing και των πωλήσεων μιας επιχείρησης. Και αυτά κατάφεραν αυτά τα δύο παιδιά και διακρίθηκαν, όπως είπαμε, στις καλύτερες ομάδες της Ελλάδας. Ωραία. Καλή συνέχεια να έχετε στο έργο σας και κάθε χρόνο να έχουμε τέτοιες επιδόσεις. Μακάρι, μακάρι, και περισσότερες. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαι η Ιωάννα Πορταράκη, πηγαίνω τρίτη ηλικίου και στο ΕΠΑΛ Σιτίας, όπου έλαβε μέρος στο διαγωνισμό Young Business Talents. Είμαστε η ομάδα Ηλιακτίδες. Οι εντυπώσεις ήταν πολύ καλές. Μπορεί να μην κερδίσαμε ένα χρηματικό έπαθλο, αλλά αυτό που κερδίσαμε ήταν γνώσεις, συνεργαστήκαμε με την υπόλοιπη ομάδα μου και αυτές οι εμπειρίες θα μείνουν για πάντα. Ήταν μεν διασκεδαστικό, αλλά δίνουμε και πανελλήνες εμείς φέτος και έπρεπε να χαλάσουμε περισσότερο χρόνο από την ημέρα μας για να κανονίσουμε τα επιχειρηματικά μας σχέδια. Αλλά μας άρεσε, δεν είχαμε πρόβλημα, γιατί ήταν και σαν παρέα, ας πούμε. Τι έχεις να πεις σε άλλους συμμαθητές σου όσον αφορά αυτή την εμπειρία? Τους το συνιστώ ανεπιφύλακτα, γιατί είναι μια φανταστική εμπειρία.
Μαθαίνεις πώς να λειτουργείς μια επιχείρηση και αυτά που διαβάζεις τόσο καιρό στα βιβλία το κάνεις πράξη και είναι πολύ πιο κατανοητό, να το πω. Από ό,τι έχουμε μάθει, είσαστε δύο ομάδες από τη ΣΥΤΕ, οι οποίοι πήραν το βραβείο σε σχέση με 70 που είχαν πανελλαδικά λεπτομέρους, έτσι. Ναι, 75 ήμασταν. Και πιστεύω ότι είναι μια μεγάλη διάκριση για το σχολείο μας, γιατί ήταν πρώτη φορά στην πόλη μας και δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο και εντάξει, είμαστε υπερήφανες γι' αυτό. Παρακαλώ. Γεια σας. Με λένε Εύη Τριντάκη. Πηγαίνω τρίτη λυκείου στο Παλαιστίας. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, γιατί μας βοήθησε να μάθουμε αυτά που μαθαίνουμε στο σχολείο πιο κατανοητά και συνεργαστήκαμε η ομάδα όλοι μαζί. Ήταν μια πολύ ευχάριστη συνεργασία, η οποία πιστεύω θα μας μείνει αξέχαστη και θα τη θυμόμαστε για πολύ καιρό. Αυτό που ρώτησα και την άλλη κοπέλα, αν είχες κάποιες ιδιαίτερες δυσκολίες όσον αφορά το διαγωνισμό. Αγχωνόμασταν αρκετά για τα αποτελέσματα της συνεργασίας μας, αλλά ήταν μια ευχαριστή συνεργασία που δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα. Ονομάζομαι Ματροπούλη Μιχαέλα, βγαίνω τρίτη τάξη νοικίου του Παλαιστίας. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακός διαγωνισμός, ήταν πανελλήνιος πρώτα απ' όλα και ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για μας να μάθουμε, να συνηθίσουμε τον ανταγωνισμό ανάμεσα σε 75 ομάδες που περάσανε στο τελικό. Και ήταν. Το κλίμα ήταν πολύ ευχάριστο. Προσπαθήσαμε τουλάχιστον να αφήσουμε το κομμάτι της νίκης απ' έξω. Προσπαθήσαμε παρόλα αυτά. Αλλά δεν ήταν η προτεραιότητά μας αυτή. Ήταν βασικά να μάθουμε κάποια πράγματα από εκεί. Από την όλη εμπειρία. Πιστεύω ότι αποκομίσαμε αρκετά στοιχεία. Ήταν δύσκολο για την ομάδα σου να κατακτήσει αυτό το μετάλλιο, φυσικά ήταν δύσκολο, γιατί ήταν πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός. Αλλά πιστεύω ότι τα καταφέραμε αρκετά καλά, μίλησαν και τα κορίτσια φυσικά. Το άγχος βέβαια, το εβδομαδιαίο άγχος ήταν ένας παράγοντας ο οποίος μας επηρέαζε πάρα πολύ, αλλά πιστεύω ότι ήταν δημιουργικό και μας βοήθησε αρκετά. Οι γονείς σας? Ήταν υπερήφανοι. Ήταν η πρώτη ομάδα που πέρασε από τη ΣΥΤΕ. Ήταν μία από τις δύο ομάδες που πέρασαν βασικά. Και ήταν, νομίζω, υπερήφανοι. Ονομάζομαι Καστατάκη Κατερίνα. Ήμουνα στο διαγωνισμό του Young Business Talents και ήμασταν η ομάδα Τρίο Καρό και εκπροσωπούσαμε το ΕΠΑΛ ΣΥΤΕΑΣ. Πάμε με τις άλλες μου συμπαίκτριες στη Δευτέρα Λυκείου. Ήταν πρώτη φορά που συμμετείχαμε, όπως και η άλλη ομάδα, και ως προτάρες ήμασταν πολύ καλές. Τι σας βοήθησε για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό? Πιο πολύ ο καθηγητής μας και μετά αλληλοβοηθούσαμε η μία την άλλη. Είχατε και κάποιο χορηγό? Είχαμε την ANEC Lines που την ευχαριστούμε για αυτό που μας βοήθησε να εκπληρώσουμε αυτή μας την επιθυμία να φτάσουμε εκεί πέρα στο τελικό. Και τα ΚΤΕΛ που μας βοήθησαν και αυτά με κάποια πράγματα που έκανα. Τι έχετε να πείτε σαν ομάδα σε άλλους μαθητές σας που δεν είχαν ελάχιστο χρόνο σας? Είναι καταπληκτική η εμπειρία. Στηρίζει πάρα πολύ τη νέα γενιά που θα θέλει να ανοίξει μια δικιά της επιχείρηση. Σημασία δεν έχει το βραβείο, το χρηματικό έπαθλο, αλλά πάνω απ' όλα η εμπειρία, οι γνώσεις που απλά πράταμε τη θεωρία και δεν το ξέραμε καν. Και
Πάνω απ' όλα, εγώ, κατά τη γνώμη μου, το δίπλωμα που μας έδιναν, που είναι πολύ δυνατό στο βιογραφικό μας.